Η νέα βραδινή εκπομπή θα είναι one man show? Όχι, σε καμία περίπτωση. Η νέα βραδινή εκπομπή έχει ένα τρομερό team από πίσω. Έχει μια θαυμάσια μπάντα. Έχει μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Θα έχει ζωντανό κοινό. Θα είναι κάθε άλλο παρά one man show. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Ότι αναβάλλεται συνέχεια. Ναι, τη μία στείλουμε το σκηνικό. Πώς το λένε, την άλλη προσπαθούμε να δούμε πώς θα κάνουμε τα over the shoulder. Ύστερα λέμε ποιους θα βγάλουμε πρώτους καλεσμένους. Ξέρεις, μωρέ, βρέφικες ασθένειες. Κάθε αρχή και δύσκολη. Αρκεστώ, παίρνω μία ατάκα σας στη σέντρα. Τη showbiz, στην εκπομπή σας θα τη βγάλετε στη σέντρα. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θέλετε να τα ανακρίνετε. Κύριε Μπογδάνο, ποιος θα είναι ο σκηνοθέτης της νέας σας εκπομπής? Α, θα είναι ο Μπέργκμαν. Για συμπαρουσιάστρια, ποια θα θέλατε? Την Βικτόρια Μπέκαμ. Όχι, όχι. Δεν είναι εκπομπή που θέλει να βγάλει οποιονδήποτε στη σέντρα. Δεν είναι εκπομπή η οποία θέλει να μειώσει ή... Να... Καταλάβετε πώς το λέω, όχι να μειώσει, απλώς να έχει μια συνέντευξη πιο αποκαλυπτική από το συνηθισμένο. Αν οι καλεσμένοι θα θελήσουν να έρθουν και να μοιραστούν κάτι του εαυτού τους, το οποίο να πηγαίνει πιο βαθιά από την επιφάνεια, τότε με μεγάλη χαρά θα το δεχτώ. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, διότι ξέρεις πολλές φορές πως χώμαστε παραπάνω από όσο μπορούμε να δώσουμε. Ότι θα βγάλω το τρίσβαθο του άλλου, θα τον κάνω να ανοιχτεί, θα κάνω αποκαλύψεις, θα. Και τελικά κάνεις μια τρύπα στο νερό. Εγώ το μόνο το οποίο λέω είναι ότι θα κάνουμε κάτι με πολύ κέφι και με πολύ διάθεση ειλικρίνειας. Λόγου χάρη τη σκέψη. Βολονταριστής, βολονταρίστρια, βολονταριστικός. Εγώ ξέρω ότι την έχετε καλέσει ήδη, παρά τις νιώσεις κόντρα υπήρχε, είχατε αλλάξει κάποιες βόμβες λεκτικές μεταξύ σας. Δεν την έχω καλέσει ήδη, διότι δεν έχουμε φτάσει να στήσουμε το δεύτερο επεισόδιο ακόμα. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Η καλή διάθεση υπάρχει, ουσιαστικά τι θέλω. Έχει... Παρά τα όσα έχει πει για εσάς και παρότι έχετε επίσης κατά καιρούς, εντάξει, πέρσι να ξανασταθείτε. Δεν έχετε βρει. Πάει πέρα από αυτό. Έχει, αν κοιτάξεις γύρω σου, αν κοιτάξουμε γύρω μας, ζούμε σε μια χώρα που περισσεύει η χολή, το κράξιμο, το μίσος, η οργή, το άνθρωπος ανθρώπολίκος, ή αν το θες... Λατινιστή homo homini lupus ή αν το θες αγγλιστή dog eat dog. Με το να καλέσω την Κατερίνα στην εκπομπή μου, θέλω να δώσω και ένα στοιχείο. Πρέπει να κάνουμε γενικά μια ανακοχή μεταξύ μας. Είναι πιο ωφέλιμο και πιο χρήσιμο. Δεν θα χρησιμοποιήσω καν τη λέξη δηλαδή, καλό. Θα σηκώσεις λευκή σημαία. Επιτρέψτε μου. Δεν θα χρησιμοποιήσω καν τη λέξη καλό. Είναι πιο ωφέλιμο και πιο χρήσιμο να τα βρίσκουμε με τους άλλους, και αν δεν μπορούμε να τα βρούμε με τους άλλους, απλά να μην συγκρούμαστε, να μην γινόμαστε χυδαίοι, λοιπόν, να μην γινόμαστε ποταποί, παρά να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τους μειώσουμε, να τους κράξουμε, να τους εκθέσουμε. Είναι σπατάλη ανθρώπινης ενέργειας. Πώς θα την υποδεχτείς δηλαδή στο στούντιο, υψώσεις λευκή σημαία, ας πούμε, ανακοχής? Εάν θέλετε, κατά πρώτον δεν υπάρχει πόλεμος ούτως ώστε να υπάρξει ανακοχή. Είναι προβοκατόρικη η ερώτησή σας και καταλαβαίνω γιατί την κάνετε. Κατά δεύτερον όμως, εάν θέλεις να το δεις ως λευκή σημαία, σε αφήνω να το δεις όπως θέλεις. Εγώ σε περίπτωση που της απευθύνω την πρόσκληση και σε περίπτωση που την αποδεχθεί, θα την υποδεχθώ με τον ίδιο τρόπο που με υποδέχθηκε ο Παπαδόπουλος ή το Παρασκήνιο ή ο Νίκος ο Καραμανλής, με εγκαρδιότητα και σεβασμό στους κανόνες φιλοξενίας.